Αυξημένος καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες ο αριθμός νοσηλειών για COVID στα νοσοκομεία της Κρήτης, που αφορά σε άτομα τα οποία κυρίως δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως δήλωσε σήμερα από το Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κοτσιόπουλος, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο, δηλώνοντας ότι για να συνεχιστεί η πορεία προς την ελευθερία, πρέπει να προχωρήσει σε εμβολιασμό και το υπόλοιπο τμήμα του πληθυσμού, συμπληρώνοντας ότι την ώρα που οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ έχουν ένα ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό εμβολιασμών, προσπάθειες γίνονται για να εμβολιαστούν και οι νοσηλευτές νοσηλεύτριες. Η Κρήτη έχει δεχτεί πολλές νοσηλίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, και αυτή η αύξηση οφείλεται σε νοσηλίες κυρίως μη εμβολιασμένων ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι για να περάσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας προς την ελευθερία, πρέπει να εμβολιαστεί και το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού. Είναι μια έκκληση προς τους πολίτες της Κρήτης για να εμβολιαστούν, ούτως ώστε και η οικονομία να συνεχίσει να ανθίζει στην Κρήτη, ο τουρισμός. Νομίζω σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό πηγαίνουμε εξαιρετικά. Ήδη προσεγγίζουμε το 95% σε κάποιες υγειονομικές μονάδες. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους τους πολίτες. Εφόσον οι γιατροί μας εμβολιάζονται σε τέτοιο βαθμό, πρέπει όλοι οι πολίτες να το πάρουν ως παράδειγμα. Χρειάζεται να κάνουμε αρκετή δουλειά με το νοσηλευτικό προσωπικό. Νομίζω ότι κάθε μέρα αυτό βελτιώνεται. Οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση μέσα στον Αύγουστο να έχουμε πιο ευχάριστα νέα. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εμβολιασμένο το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Αν αθροίσουμε το προσωπικό του ΕΚΑΒ, το οποίο έχει κάνει τα εμβόλια, μαζί με το προσωπικό του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε νοσήσει την προηγούμενη φορά, φτάνουμε σε πανελλαδικό επίπεδο, θα πω το νούμερο, περίπου στο 85 με 87%. Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου, αλλά και καθηγητές του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας συμμετείχε σε σύσκεψη με τους διοικητές και υποδιοικητές των νοσοκομείων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παγνί, με στόχο την παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και την ετοιμότητα των νοσοκομείων του νησιού. Εμείς, σε επίπεδο υγειονομικών σχηματισμών, είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα. Επιθεωρήσαμε τα επιχειρησιακά σχέδια. Όλοι οι υγειονομικοί μας σχηματισμοί έχουν ενισχυθεί τόσο με εξοπλισμό όσο και με προσωπικό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι και οι διοικητές των νοσοκομείων μας διαβεβαίωσαν για τα επιχειρησιακά σχέδια των νοσοκομείων. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Αφενός μεν για να επιθεωρήσουμε τα επιχειρησιακά σχέδια, αφετέρου δε για να δώσουμε οδηγίες, κατευθύνσεις και επίσης να εισπράξουμε από πρώτο χέρι, αν θέλετε, από τους διοικητές των νοσοκομείων αλλά και το ΕΚΑΒ, τα οποιαδήποτε θέματα και προβλήματα έχουν, προκειμένου να προχωρήσουμε στην επίλυσή τους και να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση τυχόν προκύψει τώρα μες το καλοκαίρι. Ο κύριος Κοτσιόπουλος παράλληλα ανακοίνωσε τη λειτουργία από αύριο του έργου της μονάδας εντατικής θεραπείας του Παγνί, που αυξάνει από 11 σε 27 τις διαθέσιμες κλίνες. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός για το νοσοκομείο, που το θέτει πια στα ίσως τις μεγαλύτερες μονάδες των Βαλκανίων, μια υπερσύγχρονη μονάδα που έγινε με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την οποία θα επισκεφτώ σήμερα, και είμαι πραγματικά περήφανος που αυτό το έργο κατάφερε και ολοκληρώθηκε σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα και είναι μια παρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδίως για την Κρήτη. Παρούσα στη σύσκεψη ήταν και η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η οποία δήλωσε ότι υπάρχει ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυξημένα περιστατικά που θα απαιτήσουν νοσηλεία το επόμενο διάστημα. Είμαστε σε ετοιμότητα, έχουμε το επιχειρησιακό σχέδιο έτοιμο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και μεγαλύτερο αριθμό νοσηλειών, εάν χρειαστεί, τόσο σε απλές κλίνες COVID όσο και σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας.